Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από τα Ιεροσόλυμα και 8 χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ, ανατολικά του χωριού των Ποιμένων, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη. Ιδρύθηκε το 465 μετά Χριστόν από τον Άγιο Θεοδόσιο, ο οποίος οργάνωσε υποδειγματικά τον κοινοβιακό τρόπο ζωής, γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Κοινοβιάρχης. Το κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 5ο έως και τον 7ο αιώνα. Οι μοναχοί έφτασαν τους 700 και γύρω από τη Μονή ζούσαν σε μικρότερες ομάδες 2.500 ασκητές. Ο Άγιος Θεοδόσιος αγωνίστηκε με τους άλλους πατέρες της ερήμου, τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο και τον Μέγα Ευθύμιο εναντίον των αιρέσεων και ιδιαίτερα των μονοφυσιτών. Η Μονή ανέδειξε πολλούς Αγίους και σπουδαίους άνδρες όπως οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων Μόδεστος και Σοφρόνιος, ο ιστορικός Ιωάννης Μόσχος και άλλοι. Μετά το θάνατο του Αγίου Θεοδοσίου, το μοναστήρι γνώρισε επανειλημμένες καταστροφές, ιδιαίτερα από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, όπου σφαγιάστηκαν 3.000 μοναχοί. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, η Μονή γνώρισε πάλι μεγάλη ακμή. Τον 15ο αιώνα καταστράφηκε από τους Βεδουίνους. Το 1881, ο σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, Φώτιος Αλεξανδρίδης, αγόρασε από τους Βεδουίνους τα ερείπια της Μονής. Ο Πατριάρχης Γεράσιμος θεμελίωσε εκ νέου τη Μονή το 1896. Το σημερινό καθολικό της Μονής είναι ο ωραιότατος ναός βασιλικής Μετρούλου. Ανακαινίστηκε από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μαδάβων Βαρθολομαίο, ο οποίος χρημάτισε ηγούμενος της Μονής, και στην αυλή της Μονής υπάρχει ο τάφος του. Άρετες Θεός δότης εκλάμψας όσιε μοναστικής πολιτείας όφης λαμπρός χαράκτη και φωστήρ Θεοειδής Πατέρ και Έξαρχος Θεοδόσιε σοφέ των αγγέλων μιμήτα θεράπον ότις Τριάδος, ειν εκ δυσόπια πάστος,
ψυχός το σπήλαιο των μάγων. Στο νότιο μέρος του καθολικού της μονής του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου βρίσκεται το σπήλαιο των μάγων, όπου κατά την παράδοση κρύφτηκαν οι μάγοι την πρώτη νύχτα γυρίζοντες από τη Βηθλεέμ στην πατρίδα τους. Η παράδοση παρουσιάζει τους μάγους σαν προσκυνητές σοφούς, αστρολόγους ή και βασιλείς. Λάτρευαν τον ήλιο και τα άστρα. Είχαν ωστόσο εντιμότητα και σοφία. Ερευνούσαν τα ουράνια σώματα, όχι για να προλέγουν το μέλλον, αλλά για να διακρίνουν τις οδούς της θείας πρόνοιας και μελετούσαν τα μυστικά της φύσεως για να φτάσουν σε γνώση της αληθείας. Πλήρης καλής προαιρέσεως, είδαν μια μέρα ένα άστρο να εμφανίζεται ξαφνικά στο στερέωμα, να πλησιάζει τη γη και να λάμπει ζωηρά, σε βαθμό που επισκίαζε όλα τα άλλα αστέρια και έκανε τη νύχτα φωτεινή σαν ημέρα. Γνωρίζοντας τις προφητείες των παλαιών προφητών, οι μάγοι θυμήθηκαν το χρησμό που είχε διατυπώσει σχετικά με το Ισραήλ ο μάντης Βαλαάμ, που ήρθε από την Μεσοποταμία μετά από πρόσκληση του βασιλέα Βαλάκ των Μωαβιτών. «Δείξω αυτό και ουχή νυν, μακαρίζω και ουκ εγγίζει, ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ». Ο βασιλιάς αυτός που επρόκειτο να υποτάξει τα έθνη, ο Μεσσίας που προσδοκούσε το Ισραήλ, είχε λοιπόν φτάσει συμπέραναν. Έσπευσαν λοιπόν να έρθουν να τον προσκυνήσουν, πολύ πριν από τους σκληρόκαρδους Εβραίους, έχοντας οδηγό το άστρο. Ξένο και παράδοξο το άστρο αυτό δεν ήταν φυσικό ουράνιο σώμα, αλλά θεία δύναμη, άγγελος που πήρε τη μορφή άστρου για να προσαρμοστεί στις προσληπτικές ικανότητες των μάγων, λαμπρότερο από τον ήλιο, άλλοτε εκινήτο και άλλοτε έμενε ακίνητο. Αντίθετα από τους πλανήτες που φαίνονται να κινούνται από την Ανατολή προς τη Δύση, το άστρο αυτό εκινείτο από τον Βορρά, Περσία, προς τον Νότο, Ιερουσόλυμα. Άλλες φορές εμφανιζόταν μπροστά τους για να τους δείξει το δρόμο και άλλες φορές εξαφανιζόταν, όπως όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Έλαμπε μπροστά στους μάγους, όπως παλαιότερα ο πύρινος στήλος μπροστά στο λαό του Ισραήλ στην έρημο, και κατέβαινε τόσο κοντά στη γη, ώστε οι μάγοι μπόρεσαν μέσα στη λάμψη του να διακρίνουν το σπήλαιο που βρίσκεται ο Κύριος. Γεγονότα διανόητα και άγνωστα στους αστρολόγους, χάρη στα οποία, διώχνοντας κάθε υποψία και αφιβολία από το μυαλό τους, οι μάγοι μεταστράφηκαν από τη λατρεία των άστρων και ήλθαν να προσκυνήσουν τον ήλιο της δικαιοσύνης, που ήρθε στον κόσμο να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως της θεογνωσίας. Όταν λοιπόν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, το άστρο χάθηκε, μην ξέροντας πού να κατευθυνθούν και πιστεύοντας ότι οι Εβραίοι θα είχαν σπεύσει να αναγνωρίσουν τον βασιλέα τους που ήλθε εξ ουρανών, οι μάγοι πήγαν στο παλάτι του Ηρώδη, βασιλέα της Ιουδαίας, ανθρώπου σκληρού και ακόλαστου, που δίχως ενδιασμούς θανάτωνε όποιον έκανε πως αντιτίθεται στην εξουσία του. Πληροφορούμενος τον σκοπό της επίσκεψης των μάγων, ο Ηρώδης
κάλεσε αμέσως τους γραμματείς και νομοδιδασκάλους για να μάθει ό,τι ήταν γνωστό και τον βασιλέα αυτόν που προεξήγγυλαν οι προφήτες. Οι σοφοί του επιβεβαίωσαν ότι πράγματι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του Ισραήλ, αναμενόταν στην Βηθλεέμ, την πατρίδα του βασιλιά Δαβίδ. Ο Ηρώδης κάλεσε τους μάγους σε κατηδίαν ακρόαση. Τους έστειλε στη Βηθλεέμ και ζήτησε όταν επιστρέψουν να του πούν πού βρισκόταν αυτός ο νεογέννητος βασιλιάς, ώστε καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Όπως είπε, στην πραγματικότητα η πρόθεσή του ήταν να τον θανατώσει. Μόλις οι μάγοι βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα, εμφανίστηκε πάλι το άστρο και τους οδήγησε μέχρι το σπήλαιο. Έμπλε η χαράς και εν θεού φόβου, οι πλούσιοι και ευγενείς μάγοι μπήκαν στο ταπεινό στάβλο σαν σε παλάτι του βασιλέα των βασιλέων και προσκύνησαν το βρέφος που αναπαυόταν στη φάτνη σαν πάνω σε θρόνο και ανοίγοντας τους θησαυρούς της καρδιάς τους, του πρόσφεραν τα πολύτιμα και σπάνια δώρα τους, χρυσό για να τον τιμήσουν ως βασιλέα, Λίβανο όπως αρμόζει σε Θεό, Σμύρνα αρωματικό έλαιο που χρησιμοποιόταν στην ταφή των νεκρών όπως αρμόζει στον αθάνατο που σύντομα επρόκειτο να υποστεί θάνατο για την σωτηρία μας. Κατ' άλλους, ο χρυσός, ο Λίβανος και η Σμύρνα συμβολίζουν την προσκύνηση των αγγέλων, των ανθρώπων και των ψυχών των έγκλειστων στα καταχθόνια ή την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα που κάθε πιστός θα έπρεπε να προσφέρει δώρο στο Χριστό. Ύστερα, ειδοποιήθηκαν σε ενύπνιο για τα άτιμα σχέδια του Ηρώδη και επέστρεψαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο, διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο σε όσους πλησιάζουν τον Χριστό να μην επιστρέφουν στην οδό της ασεβίας. Λέγεται ότι οι ίδιοι μάγοι, έπειτα από 35 χρόνια, ξαναπήγαν στην Ιερουσαλήμ, προσκύνησαν τον Πανάγιο Τάφο, βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Θωμά, έζησαν με αγιοσύνη και πέθαναν εκεί σε βαθύτατο γύρας. Στο μικρό παρεκκλήσι του σπηλαίου των μάγων, που κατεβαίνεις με 18 σκαλιά, βρίσκονται οι τάφοι του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, της Αγίας Ευλογίας, μητέρας του Αγίου Θεοδοσίου, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάβα, της Αγίας Μαρίας, συζύγου του Ξενοφόντος και μητέρας του Αρκαδίου και Ιωάννου, οι οποίοι ασκήτεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Του Αγίου Ιωάννου του Μόσχου, που συνέταξε το Λιμονάριον, όπου μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο καταγράφουν το βίο και τα κατορθώματα των μεγάλων ασκητών της ερήμου της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Της Αγίας Θεοδότης, μητέρας των Αγίων Αναργύρων, και 35 άλλων Αγίων. Εφητευμένος εναυλέστες του Κυρίου σου, τας ασασίας αρέτας τερπνός εξήθησας, και πλήθυνα στα τέκνα σου εν ερήμο των δακρύων της ισόμπρης αρδευόμενα, αγελάρχα του Θεού Θείων επαυλαίων, όθεν κράζομεν χέρις Πάτερ Θεοδόσιε.
Ας γνωρίσουμε όμως τώρα τον βίο του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Ο Άγιος Θεοδόσιος γεννήθηκε το 424 στο χωριό Μογαρισσό της Καπαδοκίας από ευσεβείς γονείς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Ήθελε να μιμηθεί τον Αβραάμ, που ήταν πρότυπο εκείνων που από αγάπη στον Κύριο ξενιτεύονται. Ήθελε ακόμη να ακολουθήσει τα λόγια του Ευαγγελίου, που συνιστούν να αφήσουμε γονείς, αγαθά και φίλους για να κληρονομήσουμε ζωή αιώνιο. Φλεγόμενος από θείο ζήλο, αποφάσισε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Φθάνοντας στην Αντιόχεια, πήγε να πάρει την ευλογία του ονομαστού Αγίου Σημεών του Στυλίτη. Ο γέροντας τον χαιρέτησε από μακριά και του είπε «Καλωσόρισες, άνθρωπε του Θεού Θεοδόσιε». Τον ανέβασε στον στήλο, τον ασπάστηκε και του προείπε ότι θα γίνει ποιμένας πολλών λογικών προβάτων. Φθάνοντας στα Ιεροσόλυμα, αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, θέλησε να ασκηθεί δίπλα σε έναν έμπειρο δάσκαλο. Βρήκε τον γέροντα Λογκίνο τον Καπαδόκη, που υπηρετούσε στο τάγμα των σπουδαίων στο ναό της Αναστάσεως. Αφού διδάχθηκε με την υπακοή του τα της μοναχικής ζωής, αποσύρθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία κοντά στη Βηθλέμ. Εκεί βρήκε σπήλαιο και άρχισε τις πνευματικές του ασκήσεις. Ζούσε με μεγάλη εγκράτεια. Για 30 χρόνια δεν έβαλε ψωμί στο στόμα του. Έτρωγε μόνο χουρμάδες, κουκιά και λίγα χόρτα που έβρισκε γύρω από το σπήλαιο. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα και ήρθαν κοντά του πολλοί μαθητές. Έτσι σχηματίστηκε μια μικρή μοναστική αδελφότητα. Δίδασκε τους μοναχούς να έχουν πάντα μπροστά τους τη μνήμη του θανάτου. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Θεοδόσιος καθιέρωσε να τελούν τα μνημόσυνα της Τρίτης, της Ενάτης και της Σαρακοστής ημέρας, όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά, παραμονή του Πάσχα, οι αδελφοί της Μονής δεν είχαν τρόφιμα, ούτε πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία και ανησυχούσαν. Ο Άγιος τους συμβούλευσε τότε να ελπίζουν στο Θεό. Πράγματι, τη νύχτα έφτασαν στην πόρτα του μοναστηριού δύο μουλάρια φορτωμένα με τρόφιμα που τους έφτασαν μέχρι την Πεντηκοστή. Μετά την αύξηση της αδελφότητας και επειδή το σπήλαιο δεν τους εξυπηρετούσε, ο Άγιος προχώρησε στην ίδρυση της Μονής σε τόπο που του υποδείχθηκε με τον ακόλουθο θαυμαστό τρόπο. Η παράδοση αναφέρει ότι τριγύριζε την γύρω περιοχή κρατώντας σβησμένα κάρβουνα στα χέρια του. Προσευχόταν και ζητούσε από το Θεό στο σημείο που θα άναβαν από μόνα τους τα κάρβουνα εκεί να είναι και ο καθορισμένος τόπος που θα χτίσει το μοναστήρι του. Πράγματι, τα κάρβουνα άναψαν πάνω από το σπήλαιο των μάγων, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκεται στην αυλή της Μονής και εκεί έκτισε το μοναστήρι του. Οι μοναχοί ζούσαν με προσευχή και εργασία. Στην αυλή της Μονής ο Άγιος Θεοδόσιος έκτισε νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, ξενώνα και γυροκομείο. Φρόντιζε ο ίδιος τους λεπρούς, τους ψυχοπαθείς και χόρτενε τους φτωχούς, στρώνοντας πολλές φορές την ημέρα τράπεζα. Επειδή η μεγάλη αδελφότητα αποτελείται από πολλές και διάφορες εθνικότητες, ο Άγιος οικοδόμησε 4 ναούς στο μοναστήρι. Στον ένα δοξολογούσαν το Θεό στα ελληνικά, στον άλλο στα συριακά, στον τρίτο στα αρμένικα. Ο τέταρτος προοριζόταν για τους ψυχοπαθείς και δαιμονισμένους. 7 φορές την ημέρα υμνούσαν το Θεό και μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου
οι μοναχοί συγκεντρώνονταν στην ελληνική εκκλησία και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία από κοινού. Κατ' εντολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο Άγιος Θεοδόσιος ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση στα κοινόβια μοναστήρια, ενώ ο Άγιος Σάββας στους ερημίτες. Οι δύο Άγιοι συνδέονταν με πολλή αγάπη, συναντιόντουσαν συχνά και συζητούσαν πνευματικά θέματα. Συνεργάστηκαν επίσης στον αγώνα κατά των αιρετικών. Τον καιρό που οι αιρέσεις δίχαζαν την Εκκλησία του Χριστού, ο Άγιος Θεοδόσιος συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς της ερήμου και τους είπε ότι ήρθε η ώρα που ο πράος πρέπει να γίνει μαχητής. Κατόπιν έγραψε επιστολή στον Αυτοκράτορα Αναστάσιο, γνωστοποιώντας του την ακράδαντη απόφαση των μοναχών να μείνουν πιστοί έως θανάτου στη διδασκαλία των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Ο Αναστάσιος εξεπλάγει από το θάρρος του Θεοδοσίου και χαλάρωσε λίγο τις διώξεις. Αλλά δεν άργησαν να ξαναρχίσουν και να είναι σφοδρότερες. Τότε ο Άγιος Θεοδόσιος πήγε στο ναό της Αναστάσεως και φώναξε από τον άμβονα: «Όποιος εναντιώνεται στις τέσσερις οικουμενικές συνόδους και δεν τις τιμά όσο και τα τέσσερα ιερά Ευαγγέλια, επικατάρατος έστω». Μετά, επικεφαλής πολλών μοναχών, γύριζε την πόλη των Ιεροσολύμων, στερεώνοντας το λαό στην πίστη με λόγια και με θαύματα. Με εντολή του Αυτοκράτορα εξορίστηκε και επέστρεψε στη Μονή 2 χρόνια αργότερα, ύστερα από την ενθρόνηση του Ιστουνιανού του Πρώτου, υπέρμαχου της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Θεοδόσιος συνέχισε να σκορπά την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Θεράπευε ανίατες αρρώστιες, γέμιζε αποθήκες με υλικά αγαθά, λύτρωνε στήρες γυναίκες από την τροπή της ατεκνίας, έδιωχνε τις ακρίδες, έφερνε βροχή, γλίτωνε ταξιδιώτες που κινδύνευαν και προανήγγειλε 7 χρόνια πριν το φοβερό σεισμό που κατέστρεψε την Αντιόχεια 526 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Θεοδόσιος στο τέλος της ζωής του υπέφερε, σαν άλλος Ιώβ, από μακρόχρονη και επώδυνη ασθένεια, αναπέμποντας ευχαριστίες, αρνούμενος να παρακαλέσει τον Θεό να τον λυτρώσει, εξακολουθώντας την άσκηση και προσευχή με την ίδια ένταση. Λίγο πριν την κοίμησή του, συγκέντρωσε τους μοναχούς και τους είπε να κάνουν υπομονή στις δοκιμασίες και ότι θα προσευχόταν για αυτούς. Κατόπιν συγκέντρωσε όλους τους ηγουμένους της Παλαιστίνης, τους ευλόγησε και εκοιμήθη στις 11 Ιανουαρίου του 532 μετά Χριστόν σε ηλικία 105 ετών. Από όλες τις αρετές του, 3 παρέμειναν ως ζώσα κληρονομιά στους μαθητές του. Η αυστηρή άσκηση μέχρι την ώρα του θανάτου του, συνοδευόμενη από ακλόνητη πίστη, η εσπλαχνία απέναντι στους φτωχούς και τους αρρώστους και η αδιάκοπη προσήλωση στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού. Σήμερα, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ηγούμενος του ιστορικού αυτού μοναστηριού του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, είναι ολίαν αγαπητός και πολυσέβαστος γέροντας αρχιμανδρίτης πατήρ Ιερόθεος Σιφάκης, με καταγωγή από το χωριό Μαχαιρά του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Ο πατήρ Ιερόθεος, ο οποίος υπερβαίνει τα 90 χρόνια ζωής, εργάζεται επί πολλών ετών άοκνα και υποδειγματικά, παρά τις καθημερινές απειλές που δέχεται
και λεχτικά αλλά και με βαριά χτυπήματα στο σώμα από φανατικούς περίοικους που ζητούν εκχώρηση της περιουσίας της Μονής και καταστροφής αυτής. Στο σημείο αυτό έχουμε την ευλογία να έχουμε ένα πολύ σύντομο μήνυμα του Πατρός Ιεροθέου, το οποίο εξασφαλίσαμε ως εκπομπή από ευλαβή προσκυνητή που βρέθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και που μας το παραχώρησε ύστερα από παράκλησή μας. Τα στοιχεία του βρίσκονται αναλυτικά στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου στο YouTube κανάλι και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Ας ακούσουμε τώρα το γέροντα πατέρα Ιερόθεο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Άκρη και για μας τους αγιοταφίτες εδώ πέρα που βράζομαι σαν ένα καζάνι. Θέλουμε ηθική υποστήριξη, θέλουμε την προσευχή σας. Όταν θα προσευχόσαστε, προσθέτετε ακόμα δύο λέξεις. Πάσης αγιοταφητικής αδελφότητος. Όλοι μας υποφέρομαι. Αλλά ο Θεός μας δίνει την υπομονή να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κάθε μοναστήριο καθένας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε, κριτική. Το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου είναι εκ θεμελίου κριτικό. Το μοναστήρι είχε καταστραφεί το 1620. Το 1900 ήρθε εδώ πέρα Λεόντιος από την Παιδιάδα του Καστελίου, Καστέλη της Παιδιάδος. Εκείνος άρχισε να ανακαιρεί το μοναστήρι, εκείνος έξε το μοναστήρι και μετά από αυτόν έχω και εγώ εδώ πέρα 41 χρόνο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη ζωή την οποία έχω περάσει εδώ πέρα. Όμως δεν έκανα ποτέ σπλάτη, διότι αυτό θέλουν εδώ πέρα οι δικοί μας εδώ, οι γείτονες γύρω-γύρω που έχουμε 14.000. Να, φύγω από εδώ πέρα για να πάρω το μοναστήρι. Να μην το πάρουνε ποτέ. Και να κάνετε προσευχή τώρα που θα κατεβείτε στον τάφο του Αγίου, ρίξετε ένα δάκρυ. Σας ομολογώ. Ό,τι ζητήσετε κατά Θεόν είναι έτοιμο να σου το δώσει. Έχετε μια καλύτερη ευκαιρία που σας έδωσε ο Θεός να πείτε να προσκύνετε τα προσκυνήματα του Παναγίου Τάφου. Όπου περάσατε, τα προσκύνηματα εδώ πέρα είναι όλα θεοβάδιστα. Παντού έχει περάσει ο Κύριος. Από παντού θα παίρνετε την ευλογία και φεύγοντας από εδώ πέρα παίρνετε το όνομα προσκυνητής. Όχι τουρίστης, όχι χαζής. Προσκυνητής. Ο προσκυνητής εδώ πέρα έχει αυτή τη χάρη. Είτε ζωντανός είτε και κοιμημένος. Έως ότου υπάρχει εκκλησία στο Ιεροσόλυμα που ευχόμεθα να υπάρχει πάντοτε, ο προσκυνητής μνημονεύεται. Μπορεί να πηγαίνει ο προσκυνητής στο αμπέλι του, στο χωράφι του, στο δρόμο. Όπου να δεν κοιμάται, ο πατέρας ο οποίος θα βάλει το πετραγίλι στη ράγη του μνημονεύει πρώτον προσκυνητής δρομητήν αφιερωτών. Μετά το ευλογητό. Γι' αυτό λοιπόν μη χάνετε την ευκαιρία, διότι θέλουμε ηθική υποστήριξη. Βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τον αντάρτη με το μακέρι. Θέλουμε να βλέπουμε την Ελλάδα να είναι πάντοτε παρόν στα προσκυνήματα, να μας δίνει υπομονή και ηθική υποστήριξη, να έχουμε και την ελπίδα προς το Θεό και στους Αγίους, να μπορέσουμε να κρατούμε τα προσκυνήματα αυτά. Χωρίς προσκυνήματα, η Ελλάδα μας μηδέν. Κάνετε λοιπόν, ρίξετε ένα δάκρυ για την Ελλάδα. Η Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, από 61 χρόνο, ήμουν στρατιώτης. Όταν έκαναμε παρέλαση, όταν έκαναμε γυμνάσια, λέγαμε ότι ποτέ στην Ελλάδα δεν πεθαίνει. Και νομίζω ότι και πάλι τώρα, με την προσευχή, με τις ευλογίες που θα πάρετε στην Ελλάδα, να τη σκορπίσετε στην Ελλάδα και να ξαναζήσει και πάλι η Ελλάδα μας. Αμήν. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.
Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.